Μπορώ όμως να το αποδώσω στο ότι ο κόσμος είναι λίγο συγκρατημένος όσον αφορά τα έξοδά του. Εσείς τι λέτε? Είναι θέμα λιτότητας. Έτσι σας βολεύει? Τα τρόφιμα είναι η πρώτη ανάγκη. Η πρώτη. Λοιμός, σεισμός, καταποντισμός, πόλεμος να γίνει, ο κόσμος θα αγοράζει τρόφιμα. Άρα τι φταίει που έχουμε μείνει πίσω στις πωλήσεις? Ποιος θα το πει να σηκώσει το χέρι του, κύριε Σταμέλο? Αφήστε, αδιάβαστο σας πιάνω. Κύριε Βορέ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νιγρίτα. Ναι. Ορίστε, κύριε Λούι, σας ακούω. Μπορώ να πάω στην τουαλέτα? Τώρα! Τώρα χτυπήσατε το χέρι στο τραπέζι, τώρα μου ήρθε να πάω προς νερού. Το τρομάξατε. Δεν θέλω συνηγόρους, κύριε Καβέ. Όχι, αλλά καταλαβαίνω τι απάντηση περιμένετε σας δοθεί. Α, ναι. Για πείτε μου. Θέλετε να ακούσετε ότι για τη μείωση της πώλησης των τροφίμων φταίει η ανικανότητα μερικών από εμάς? Α, μπράβο. 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 Μπράβο σας, μπράβο. Γιατί χειροκροτάμε? Να αρχίσει η παράσταση. Αρκετά. Αρκετά. Μόνο που κάνετε κάποιο λάθος, κύριε Γκαβέ. Δεν φταίει η ανικανότητα ορισμένων από εσάς. Όλοι ήσταν ανίκανοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι είστε διευθυντές τμήματων πωλήσεων, διοικητά προσωπικού, ενώ θα έπρεπε να είστε κλητήρες. Συγγνώμη, δεν πάει άλλο. Κύριε, η εταιρεία αυτή ιδρύθη στα 1903 από τον αείμνηστο παππού μου Κωνσταντίνο Σπίνο. Είναι ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε μαυρομάτικα φασόλια και σαρδέλες Γρυλανδίας. Μα τι λες? Τα έχει πει τόσες φορές που τα έχω μάθει απ' έξω πια. Ο αείμνηστος πατέρας μου, Νικόλαος Σπίνος, ανέπτυξε το εμπόριο. Στα 1935 άνθησε, μεγάλωσε και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα. Όχι, η γυναίκα μου. Όχι, δική μου είναι. Τρελός θα γίνει ο πρόεδρος. Δεν θέλει να παίρνει τηλέφωνο να τον αγορεύει. Εμπρός. Ο γιος σας. Ο γιος σας. Ο γιος μου. Ο δικός μου γιος. Εσείς τι λέτε, έχετε γιο που ανήκει σε άλλον? Όχι, έχω γιο. Έχω γιο. Αλλά αυτό το παιδί ώρες μου ξυπνάει τα ένστικτα του Αβραάμ πριν του μιλήσει ο Άγγελος Κυρίου. Θέλω να το σφάξω. Σας παρακαλώ, Δεσποινίδη μου, έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κλείστε το, αν έχετε κάτι. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, εγώ είμαι ο πατέρας, δεν είναι ο κύριος Πρόεδρος. Κλείστε το, σας παρακαλώ. Κλείστε! Μάλιστα. Αυτό που πάει? Πάει. Με μεγάλη προσοχή αυτό. Να, εδώ, εδώ, εδώ. Κατάλαβα. Αυτό είναι το δωμάτιο μουσικής, ας πούμε, έτσι. Ωραία, ξυπνάδα. Λοιπόν, ξεκουβάλισε τα άλλα, σας παρακαλώ. Δωμάτιο μουσικής. Ποια είναι η καπαλιά? Δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι είναι. Δεν με σκουβαλάει το πάνω? Μάλλον. Κοίτα το τυχεράκι. Ρέμψε. Εδώ, αφήστε. Σιγά, σιγά. Πατσάραμε. Τι κάνατε? Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ωραία. Εντάξει, ε. Άντε και καλό κουβάλιμα. Καλό κουβάλιμα. Θα κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα μόνο. Τι Νίκος Γκαβός. Από ποιο μάτι? Το έχουν ξαναπεί αυτό. Όλα έχουν υποθεί και όλα έχουν γίνει σε αυτή τη ζωή, εκτός από τούτο. Ετούτο? Ναι, να στηθεί ένα σπιτικό στο δρόμο. Α, δεν θα μείνετε πάνω? Όχι, θα το ήθελα, αλλά έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πώς θα τα ανεβάσω όλα αυτά πάνω μόνη μου?
Καλά, γιατί οι εργάτες, γιατί δεν τα κουβαλήσαν. Δε τους πλήρωσα. Ζήτησαν 20.000 το φορτηγό και 10.000 ο καθένας για να κουβαλήσει και να ξεκουβαλήσει όλα αυτά τα πράγματα. Από 5.000, εάν το σπίτι είχε σκαλιά και έπρεπε να τα ανεβούν. Εγώ δεν τους έδωσα από 5 και είναι πρώτη φορά που άνθρωποι θυμώσανε γιατί δεν πήραν 5. Α, και τώρα, συγγνώμη το όνομά σας. Τζούλια. Α, Τζούλια. Ωραίο όνομα. Ωραία. Μπα, βλέπω έχετε και ηχό, ε. Το Τζούλια βγαίνει από το Ιουλία. Όχι. Το Τζούλια βγαίνει από το Τζούλια. Είναι γνήσιο, αυθεντικό. Τζούλια. Μάλιστα, συγγνώμη, εντάξει. Και τι σκοπεύετε να κάνετε τώρα. Ξέρω εγώ. Λέω να τα στείλω πάνω με καταπέλτη. Ναι. Με συγχωρείτε λίγο, να σου πω ένα. Δεν μου λες, δεν τη βοηθάμε να τα πάει πάνω. Γιατί. Τι γιατί. Θες δικαιολογία. Ναι, εσύ. Εγώ έχω δικαιολογία. Για πες τι. Πρώτον είναι η γειτόνισά μου και τους γείτονες πρέπει να τους βοηθάμε. Και δεύτερον. Και δεύτερον μου αρέσει. Α, σαν τι. Σαν κομμωδίνο, σαν γυναίκα, ρε, σαν τι άλλο. Τώρα βρίσκουμε και τις δικές μου δικαιολογίες. Σου αρέσει. Ναι, αλλά έρχομαι δεύτερος. Αυτό πάντα. Να σου πω και μια άλλη δικαιολογία. Είμαστε φίλοι, συμφοιτητές. Συγγνώμη, μήπως σας ενοχλώ εδώ. Να πάω να κλείσω την πόρτα δηλαδή. Ποια πόρτα. Έλα, ηλίθεια. Ξέρετε, ο φίλος μου Βάμπης και εγώ αποφασίσαμε να σας βοηθήσουμε να ανεβάσετε τα πράγματα επάνω. Α, πολύ ωραία ιδέα. Ναι, ξέρετε, εγώ μένω από κάτω εδώ. Ναι, το είδα. Ναι. Και ο Μπάμπης μένει λίγο πιο παρακάτω, στο τετράγωνο. Κι εγώ νίκησα το σπίτι εδώ από την κυρία Λιπινίκη. Φαντάζομαι ότι κι εσείς θα μένετε. Θα το έχετε νοικιάσει από την ίδια κυρία. Ναι, όχι, εμείς δεν το έχουμε νοικιάσει, είναι θεία μου. Άμπα. Με αδερφή του πατέρα μου. Μα, έχετε και πατέρα. Δεν κατάλαβα τι, με αυγό γεννήθηκε εγώ. Να λέτε και τέτοια, ε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε έτσι. Ψυγείο και κουζίνα πρώτο. Ναι, αλλά δεν έχετε. Όχι, αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτά. Α, γιατί βλέπω ότι τηλεόραση και βίντεο έχετε. Α, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Α, μάλιστα. Ξεκινήσουμε λοιπόν από έλα, τηλεόραση. Ναι, μόνος μου. Όχι, μαζί, έλα. Ωραία. Παιδιά, άμα τελειώσετε, ελάτε σπίτι γιατί έχω να κάνω μια μετακόμιση στο εξοχικό. Κράτα, μετά το σου κάτσε τώρα, πάμε τώρα. Παιδιά, σιγά μην κάνετε καμιά ζημιά, Να σου πω, κορνάρεις λίγο. Μάλιστα. Μπράβο. Ανοίγεις το καπό. Μάλιστα. Για κορνάρισε λίγο ακόμα. Μάλιστα. Χάλασε. Δεν κατάλαβα. Τώρα. Όχι. Είσαι βλάκας. Βέβαια. Για να σας δω και να πάθω ψυχικό τραλαλά, τι θα ήμουν, κανένας έξυπνος. Έπαθες, Ναι. Με λένε Τάκη. Τάκης Κλουβάτος. Γιατί το τονίζεις έτσι. Θα έχετε ακούσει κουραμπιέδες. Α, όλη η οικογένεια. Τι. Όλη η οικογένεια κουραμπιέδες. Α, όχι, δεν με καταλάβατε. Εννοώ βιομηχανία ζυμαρικών, μελομακάρονα, βατραχοπόδαρα, τέτοια πράγματα. Καλά, και γιατί κορνάρεις. Ω, κάνω πλάκα στους φίλους μου μέσα. Δεν μου λέτε, φεύγετε. Πρέπει να φύγω. Δυστυχώς. Θα σας δω αργότερα τότε. Πώς. Πού. Στο πτεσματοδικείο. Θα με δικάζω γιατί σου έχω σπάσει το πορτατήφι στο κεφάλι. Μάγκες, ποια είναι αυτή. Σε σένα μιλάει. Δεν ξέρω, μάγκες είπε. Α, είπε μάγκες, είπε. Εδώ μένει. Γιατί. Για να του στείλω λουλούδια. Α, γιατί δεν φτιάχνει καμιά κουζίνα που δεν έχει. Δεν έχει. Α, και ψυγείο. Ψυγείο. Και κάποιο πλυντήριο. Πιατών. Και ρούχων. Και δεν μου λες. Λες να τη ρίξω. Παίζεται. Καλά, λοιπόν, να μην τη πείτε τίποτα, έτσι. Δεν μου λες, αυτός υπήρξε ποτέ έξυπνος ή έτσι γεννήθηκε κατευθείαν ηλίθιος. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βρήκα, προχωρά. Ο γιος μου πήρε τηλέφωνο. Ναι, πήρε εδώ και εγώ τον έδωσα μέσα. Α! Εσείς ο δράστης, Έξαλλος έγινε ο πρόεδρος. Σου έχω πει να μην μου δίνεις τηλέφωνα μέσα. Και ειδικά το γιο μου. Γιατί? Γιατί όποτε με πάρει κάποια βλακεία θέλει να μου πει. Ορίστε, δεν είναι σπίτι τώρα που τον παίρνω. Θα πήγε στο μάθημά του. Ποιος? Ποιον έχετε στην οικογένεια που πάει στο πανεπιστήμιο. Στάσου, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Για το γιο σας. Ο γιος μου έχει να πάει στο πανεπιστήμιο από τότε που του σπάσανε το κεφάλι σε μια διαδήλωση. Και το δήλωσε, μάλιστα. Λέει, αν πρόκειται να πάω στο πανεπιστήμιο για να μου σπάσει το κεφάλι, να μου τα ανοίξουν, να βάλουν τα γράμματα με το ζόρι μέσα, καλύτερα να μου λείπει. Βρήκε δικαιολογία. Ναι. Και τώρα τι κάνει. Σπουδάζει κατοίκον, μόνος του. Πήρε άλλο ένα πρόσωπο, αλλά δεν το έδωσα μέσα.
Σου έχω πει αυτά τα πράγματα, τα λες διακριτικά. Χάθηκα να μαθευτεί ότι έχω φίλη άντρα. Ότι έχω φίλη, ότι έχω σχέση. Μια κυρία, τέλος πάντων. Ο πρόεδρος θα με στείλει στη Μακεδονία, πλασία. Μπορεί να διανοηθεί ότι ένα μέλος συμβουλίου, διευθυντής μπορεί να έχει μετρέσα. Έστω δε, μετρέσα. Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, όχι σε ρωτώ. Να παντρευτείτε. Παντρευτούμε. Παντρευτούμε. Όλοι αυτό λέτε, παντρευτούμε. Πώς να παντρευτώ με αυτό το πένθος. Αυτό το πένθος που έχω στην καρδιά μου ακόμα. Συμπαριστάμεθα όλοι στο πένθος του αγαπητού μέλους του Συμβουλίου του κυρίου Γκαβού. Και προς παρηγορίαν ετούμεθα εις τον Κύριον να δεχθεί την προσφυλή της σύζυγόν του στις αγκάλες του και συγχωρέσει αυτήν από τις αμαρτίες. Αμήν. Αμήν. Πλούσιοι επτόχευσαν, επίνασαν. Για πέστε μου, κύριε Γκαβέ, τι δουλειά είχε η σύζυγός σας στην Βραζιλία? Είχε πάει... Είχε πάει... Καταλαβαίνω. Είχε πάει. Τα αυτοκίνητα, εγώ τα τρέμω σαν το διάολο. Δεν μου λέτε, θα στείλουν εδώ την τέφρα της? Όχι, θα πάω εγώ εκεί. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να σκορπιστεί στάχτη της στον Ατλαντικό. Θα πάτε στη Βραζιλία μέσω Ατλαντικού? Όχι, μέσω Ταϊβάν. Συγχωρείτε, είμαι λίγο σχισμένος. Δεν πειράζει, Κουράγιο, κουράγιο. Να σκέπτεστε τον ιό σας για να παλύνετε τον πόνο σας. Και ας σκεφτείς το, εγώ είμαι στη Βραζιλία. Τι? Έχω πάει να παραλάβω την τέφρα της γυναίκας μου. Τι είναι η τέφρα? Ξαδέρφη της. Γιατί σε άφησε η γυναίκα σου? Για ένα Βραζιλιάνο. Ωραίο. Σαν τον Γούλιο Ιγκλέσιας είναι, τέρας. Το φαντάζεστε? Τι θέλεις, κάτι θες να πεις, το αυτομάτι σου γυαλίζει. Όχι, λέω, το φαντάζεστε μια μέρα να γυρίσει η γυναίκα σας? Εδώ. Εδώ. Από τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία. Ήξερα ότι θες να πεις κάτι κακό. Πρώτα απ' όλα, αυτή δεν ήθελε να με βλέπει τότε που είμαστε μαζί. Γι' αυτό έβαζε και τη μάσκα ότι ύπνου, ξέρεις, αυτή που κλείνει τα μάτια όταν ξαπλώναμε στο κρεβάτι. Και όλη την άλλη μέρα? Δεν με έβλεπε. Μόνο το βράδυ πήγαινα για ύπνο. Μόνο τότε. Ωραία περνούσατε. Ναι. Γι' αυτό καταντήσαμε αυτή στη Βραζιλία και εγώ στη φυλακή. Ποια φυλακή? Φυλακή, έτσι νιώθω εδώ μέσα. Φυλακή. Πνίγομαι. Νιώθω το δεσμοφύλακα. Αισθάνομαι το μάτι να με κοιτάζει ακόμα, να κοιτάζει και την ιδιωτική μου ζωή ακόμα. Λέτε τον πρόεδρο? Ναι. Κρυφά πάω ραντεβού, το ξέρεις. Ούτε ο γιος μου ξέρει τίποτα. Σούλα, είσαι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι. Αν δεν είχα και εσένα, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Εσύ δεν είσαι γραμματέας, είσαι σε κάτι παραπάνω. Ναι. Για πλάτη, καλή είμαι. Παρακαλώ. Μάλιστα, εδώ είναι. Αφιερωμένο για εσάς. Εξαιρετικά. Εμπρός. Γιατί παίρνεις εδώ, πού είσαι. Ωραία, έρχομαι. Όχι, δεν έχω δουλειά, έρχομαι και εκεί. Τι να σου δώσω, φυλάκια. Κλείσε, μπορεί να παρακολουθούν το τηλέφωνο, κλείστο. Λοιπόν, εγώ φεύγω, έτσι. Φεύγω τώρα. Δεν με θέλεις τίποτα. Εγώ. Εγώ. Εσύ. Ναι. Στα έχω γράψει όλα, έτσι. Ναι. Ωραία. Αν με ζητήσει ο πρόεδρος. Ξέρω. Φύγατε για Βραζιλία. Έφυγα γιατί. Για. Δεν θα με πειράζει τώρα. Όχι, όρεξη έχεις. Άντε, γεια σου. Σιγά. Με σκότωσε. Εμένα με έχει σκοτώσει από καιρό. Ακόμα τον ζαχαρώνεις. Μα καλά, ας μιλήσουμε έτσι λογικά. Τι βρίσκεις σε αυτόν τον τύπο? Καταρχήν αυτός πρέπει να είναι κρύος άντρας. Δεν τον έχω δοκιμάσει. Και ούτε να τον δοκιμάσεις, γιατί θα απογοητευτείς. Πες μου αλήθεια. Με έχεις βαρεθεί? Τι είναι αυτά που λες, Παυλίνα, τώρα? Μη με αποφεύγεις. Όχι, καλή, μα αλλά κοίταξε να δεις τώρα.
Υπάρχει μια περίπτωση ο πρόεδρος να παραιτηθεί και να ορίσει αντικαταστάτη. Καταλαβαίνεις τι για μένα. Δηλαδή, αν ορίσει εμένα. Και αυτό τι σχέση έχει. Με σένα. Ναι. Αν μας δει κανένα μάτι εδώ. Θα το πει στον πρόεδρο. Και ο πρόεδρος θα σου πει γιατί πηγαίνεις με γυναίκες. Άσε μας, λέει. Μα δεν ξέρεις. Κοίταξε. Όλα τα μέλη του συμβουλίου είναι παντρεμένα. Έχουν οικογένεια. Ο μόνος εργένης είμαι εγώ. Ο μόνος χείρος. Χείρος είμαι εγώ, καταλαβαίνεις. Κατά την άποψη λοιπόν του πρόεδρου, θα πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στο γιο μου και να μην κοιτάζω τίποτα άλλο. Μα καλά, αυτό είναι τρελό. Τρελό, ξετρελό αυτό είναι. Τρελό. Κάψε να κοιτάς γύρω σου, με εκνευρίζεις. Τι θες να σου πω, να κοιτάς εσύ, τους ξέρεις, τους συναδέλφους μου. Έτσι και με δει κανένα μάτι. Αυτό είναι σύστημα knockout. Σου βάζω την κλωβοδιά, πέφτεις και σου παίρνουν τη θέση. Δηλαδή, προχωράνε μια θέση. Δημήτρη, γιατί δεν με παντρεύεσαι. Μου το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχω διαζύγιο. Δεν έχω αυτό εγώ. Έχω ορκιστεί πίστη στη δέφρα μου. Στη δέφρα της γυναίκας μου. Και καταλαβαίνεις, της είπα ότι θα είμαι πιστός μέχρι τάφου. Δηλαδή δικού μου τάφου, γιατί εκείνη έχει δικό της τώρα. Μα καλά, η γυναίκα σου έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια στη Χιλή. Ναι, στη Χιλή. Στη Χιλή, δεν σου είπα. Στη Χιλή είχε πάει για σαφάρι. Μου τα έχεις πει αυτά. Έχει περάσει ο καιρός. Έως πότε θα πενθείς πια? Παυλίνα, δεν περνάμε όμορφα έτσι. Όχι. Δεν μπορώ να σε δέχομαι πια στο σπίτι μου, σαν ερωμένο μου. Έχω γίνει ρεζίλη στη γειτονιά. Δεν μπορώ να κλείνομαι συνέχεια μέσα. Να μην μπορούμε δηλαδή να βγούμε ένα βράδυ, να πάμε κάπου να διασκεδάσουμε σαν άνθρωποι. Μη μας δει κανένα μάτι. Κοχνά το. Ποιο? Το μάτι. Ποιο μάτι? Ποιο είναι, καλέ? Ποιο είναι, ρε παιδί? Λέει τα ίδια. Αλήνα, κάποιος μπήκε από το συμβούλιο, στο ζαχαροπλαστείο, πλήρωσε. Θα σου τηλεφωνήσω. Πότε? Όταν θα σου... Όποιος έφερε τον πάτραχο στη νιά του, θα τα κάνει να πήδη μαμπρός. Έφυγε βιαστικά από το σπίτι το πρωί και ξέχασε να σε βάλει μασέλα, ρε. Καλά, με αυτό το καθηγητή έχουν γεννήσει πάρα πολύ είδε στην δουλειά μου. Είσαστε. Από παιδιά, ναι. Εγκλήματα. Όχι εγκλήματα, αλλά συμμαθητές είμαστε. Άλλο ρώτησα, μαζί κάνετε τις βρωμοδουλειές? Α, όλα, όλα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μαζί. Εκτός βέβαια το απολύτως προσωπικά. Όχι και τα προσωπικά μαζί τα κάναμε τη σπουδή Τζούλια. Δηλαδή μαζί κλέψαμε ένα αυτοκίνητο, μαζί μας πιάσανε οι πατεράδες μας, μαζί μας δίρανε. Τι μάλλον, γιατί λες ψέματα τώρα, αφού εσύ δεν σε δίνω πατέρα. Ο μπαμπάς του είναι από εκείνους που καμαρώνει να μα κλέψει ο γιος τους κάτι, ξέρετε. Ναι, λέει αμήνεται το παιδί, λέει αμήνεται. Είναι για να επιβιώσει στην κοινωνία. Ελά, ρε σταμάτα, δεν είναι έτσι ο πατέρας μου, δεν σπίτι Τζούλια. Δηλαδή περίπου έτσι είναι μια φορά όταν με έδινε ένα μαθητή μου στο γυμνάσιο, με έσπασε το ξύλο κι αυτός βέβαια. Πώς θα επιβιώσει τη ζούγκλα τη ζωή, παιδί μου, λέει άμα σε δέρνει ο καθένας και δεν το δέρνεις κι εσύ. Πάντως καλύτερος ο δικός μου πατέρας. Έχει δικό σου. Θα το γνωρίσετε, από κάτω σας μένετε. Συγγνώμη κύριε, αυτός ο καλόγερος δικός σας είναι? Ποιος είναι καλόγερος? Αυτός εδώ. Αυτός είναι καλόγερος? Ναι. Τότε εγώ είμαι αρχιμανδρίτης. Όχι, έτσι λένε την κρεμάστρα. Λέει καλόγερος. Νίκο! Δεν μου είναι. Εδώ θα μείνουμε απόψε. Δεν σου είπα να φύγεις 10 φορές, δεν σου το είπα. Πώς μου το είπες, δεν μου το είπες. Νόημα, δεν σου είπα.
Τι νόημα. Έτσι, πού σου έκανα. Α, αυτό σημαίνει να φύγω. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι είχε στίκ και λέω τόσα χρόνια πώς δεν το παρατήρησα. Και δεν μου είσαι κάτι άλλο. Εσύ σκοπεύει να χτυπήσει τη μικρή. Εγώ να χτυπήσω, δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Αλλά άμα αποφασίσει να με χτυπήσει εκείνη, α πούμε, τι πρέπει να είσαι μπροστά. Ωραίο αυτό που πες, δεν κάνω ότι δεν τ' άκουσα. Ωραίο άντρα, ρε. Σαν τη Μέρι Πόπιτς με μπουρνούζει. Να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα που είσαστε και γειτονάκια. Ναι, και έτσι και χτυπηθείτε. Έτσι και χτυπηθείτε. Ναι, και πάρει χαμπάρι ο πατέρα, τι γίνεται. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Πες μου εσύ τι γίνεται. Αυτό το βίτσιο του πατέρα μου. Μου κάνει χαλάστρα με όλα τα κορίτσια, μπορεί να το εξηγήσει. Ναι, ζηλεύει. Είναι. Ο καλόγερος, ε. Ναι, τι έγινε. Τι έγινε, να τον αφήσαμε στον δρόμο. Ρε, εσύ, δεν σου είπα να πάρεις τον καλόγερο από κάτω. Ρε, εσύ, εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις πλάκα. Δεν ήταν κανένα καλόγερο εκεί γύρω. Ρε, ηλίθιε, καλόγερο, όταν λέμε, εννοούμε την κρεμάστρα, ε. Ω, γεια σου, Παστή. Ο πατέρας μου φαίνεται ήρθε. Τι έγινε. Κατάλαβα. Άφησε το μάτι πάνω στο ανοιχτό γάλα. Όχι, άφησε το γάλα ανοιχτό πάνω στο μάτι. Όχι, άφησε το μάτι πάνω στο γάλα ανοιχτό. Αυτή την κρίση την παθαίνετε συχνά. Κοιτάξτε, άφησε το γάλα πάνω στο ανοιχτό μάτι και καταλάβατε. Ξέρετε, το έχω πάθει μερικές φορές αυτό. Καμιά δεκαριά. Ιδίως όταν περνάει κορίτσι έξω από το σπίτι. Εγώ τώρα να κατέβω, πρέπει να κατέβω. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Να βλεπόμαστε, έτσι. Αναγκαστικά. Όχι, εννοώ συχνά να βλέπω. Όσο γίνεται. Ναι, δηλαδή σε καμιά ώρα να έρθω να σε πάρω. Όχι. Καλά. Ναι. Καλά. Δεν σου πω ότι άμα είσαι εσύ αποκλείται να γίνει τίποτα. Νίκο! Πρέπει να έχουμε φαντάσματα. Σίγουρα. Πίσω, θέλεις να δω. Πού εδώ. Στο σπίτι. Όχι. Και τι θες να πιστέψεις, ότι ήταν η γιαγιά σου η Ανδρονίκη που είχε πεθάνει εδώ και 30 χρόνια και αποφάσισε τώρα σαν πνεύμα να έρθει να χτυπάει τα ντουλάπια εδώ, στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ. Ναι. Πού ήσουν. Εγώ. Όχι, ο Νίκος Γκάλης. Για εκείνο δεν ξέρω, εγώ ήμουν έξω. Έξω που έξω.
Έξω. Εκεί έξω. Ναι. Βέβαια, εκεί έξω ήσουν. Που ήρθες απ' έξω, μέσα ήσουν εκεί έξω. Εγώ όμως που ήρθα απ' έξω, μέσα, πώς δεν σε είδα σένα που ήσουν έξω. Α, έκανα βόλτα στο τετράγωνο. Α, με τον Μπρουνούζι. Ποιο. Ναι, έκανα τζόκινγκ. Με τον Μπρουνούζι. Ναι. Όταν πας στο μπάνιο, φας τη φόρμα. Τελειώσαμε. Όχι, έχουμε ακόμα 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο. Δεν μου λες. Αυτό εδώ. Το γνωρίζεις. Προσωπικά. Το βρήκα στον δρόμο. Τυχεράκια, εγώ δεν έχω βρει ποτέ μου τίποτα. Θα έπεσα από κανένα φορτηγό. Και στάθηκε όρθιο. Ναι, Πού το ξέρεις στάθηκε όρθιο. Γιατί όρθιο το βρήκα. Δεν μου λες, πάτερ. Μη με λες, πάτερ, αισθάνομαι σαν διάκος. Δεν μου λες να μιλήσουμε πολύ για τον καλό καιρό. Όχι, άστο. Να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα που βρήκα επάνω στο αναμένο μάτι. Τι βρήκες? Ένα πρώην κατσαρόλι. Μεγάλα επάνω στο αναμένο μάτι. Μήπως, κατά τύχη, το ξέχασες εσύ. Ναι. Μπράβο. Σε συγχαίρω για την ειλικρίνειά σου. Και σε προειδοποιώ για τελευταία φορά. Εάν ξαναξεχάσεις κατσαρόλι επάνω στο αναμένο μάτι μεγάλα, θα γίνει μεγάλο κακό εδώ. Και κάτι άλλο που με ενοχλεί. Και θα με ενοχλεί. Δεν είναι δυνατόν εγώ να φεύγω, να πηγαίνω στο γραφείο, να γυρνάω από το γραφείο και να σε βρίσκω με τον Μπουρνούζι εδώ μέσα, να μου λες καλημέρα. Τι σου λέω, good afternoon. Λοιπόν, αποφάσισε μια για πάντα. Ή πας και σπουδάζεις. Σπουδάζω. Δεν σπουδάζεις. Λες ότι σπουδάζεις. Εκτός να σπουδάζεις τη διαλληλογραφία. Λοιπόν, ή πας και σπουδάζεις, που σημαίνει ότι θα σηκώνεις το πρωί να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο να παρακολουθείς μαθήματα, ή σηκώνεις το πρωί και πας και δουλεύεις. Ή. Το τρίτο το φυλάω εάν δεν εφαρμόσεις τα ράδιο. Ή. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Να μην με ξαναπάει στο γραφείο. Στο έχω πει. Μην με παίρνει στο γραφείο. Την ξέρεις την κατάσταση εκεί μέσα. Και το καλό γύρο θα το παραδώσουμε στο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων. Ή μάλλον όχι. Όχι. Άστο να κρεμάμε τα παλτά μας. Πάντα ονειρευόμουν να έχω έναν καλό γύρο στο σπίτι.